Καλησπέρα! Καλώς ήρθατε για μία ακόμα τρίτη στην εκπομπή The Reason Why. Είμαι η Λιάνα Τζιμοπούλου και για μία ακόμα τρίτη θα είμαστε εδώ παρέα από τις 6 μέχρι και τις 7 για μία ολόκληρη ώρα για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα, τι συνέβη την εβδομάδα που μας πέρασε, ποια είναι τα συγκλονιστικά και ενδιαφέρον θέματα που εξελίχθηκαν αυτή τη εβδομάδα. Εσείς δεν ξεχνάτε να μας παρακολουθείτε κάθε τρίτη ζωντανά 6 ώρα μέσα από τη συχνότητα του nstv.gr / nstv live. Πάμε να ακούσουμε το πολύ αγαπημένο τραγούδι το οποίο σας άρεσε και το έχω κρατήσει σαν ένα της εκπομπής και ερχόμαστε απευθείας με όλα μας τα θέματα. Να ξεκινήσω σήμερα την εκπομπή με ένα ιδιαίτερα ευχάριστο νέο, καθώς η επιχείρηση Ελευθερία, όπως έχει ονομαστεί από τους λοιμοξιολόγους, έχει καταφέρει πλέον να σπάσει το φράγμα των 2 εκατομμυρίων εμβολιασμών με μία μόνο δόση. Ενώ αναμένεται να αυξηθεί περισσότερο η ταχύτητα των εμβολιασμών το προσεχές διάστημα, με το άνοιγμα για νέες ηλικιακές ομάδες, αλλά και με τη διερεύνηση λειτουργίας εμβολιαστικών κέντρων. Όπως είχε γνωστοποιήσει μεσοβδόμαδα η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη, θα επεκταθεί το ωράριο εμβολιασμού μέχρι τις 10 το βράδυ, ενώ ανάλογα με τις παραλαβές εμβολίων θα ξεκινήσει και επταήμερη λειτουργία των εμβολιαστικών κέντρων. Ταυτόχρονα θα δοθεί η δυνατότητα να πραγματοποιούνται εμβολιασμοί και από ιδιωτικά πολυατρία, διαγνωστικά εργαστήρια, κλινικές και θεραπευτήρια. Άλλωστε, η κυβέρνηση προέβη και σε τροποποίηση του αρχικού σχεδιασμού και οι εμβολιασμοί θα παγώσουν μόνο ανήμερα του Πάσχα και όχι από τη Μεγάλη Παρασκευή έως τη Δευτέρα του Πάσχα, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί. Συνολικά, όπως έχει διαμηνηθεί, εκτιμάται ότι η δυναμικότητα του συστήματος θα ξεπεράσει το Μάιο τα 2,5 εκατομμύρια εμβολιασμούς και τον Ιούνιο τα 4 εκατομμύρια. Το Σάββατο άνοιξε η πλατφόρμα για τους πολίτες 50-54, ενώ τη Μεγάλη Τρίτη, σήμερα δηλαδή, άνοιξε για τις ηλικίες 30-39 με Άστρα Ζένεκα σε μια γραμμή εμβολιασμών που θα τρέχει παράλληλα και θα ξεκινήσει άμεσα. Όπως είχε αναφέρει την περασμένη Δευτέρα επιπλέον, ο Γενικός Γραμματέας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, εντός της εβδομάδας θα ανακοινωθεί η ημερομηνία για τους 40άριδες, τονίζοντας ότι ενδεχομένως να υπάρξει διάκριση μεταξύ των 40-44 και 45-49 ετών. Με αργό μεν, αλλά σταθερό ρυθμό, αυξάνεται διαρκώς το ποσοστό των πολιτών 60 και άνω που επιλέγει να εμβολιαστεί. Ο συγκριτικός πίνακας της 10ης Απριλίου με την εικόνα που υπάρχει σήμερα δείχνει μία ναι μεν αργή, αλλά σταθερή βελτίωση. Συγκεκριμένα, στην ηλικιακή ομάδα 60-44, τα ποσοστά από 74% πήγε στο 55%. Η πιο μεγάλη άνοδο σημειώθηκε στην ηλικιακή ομάδα από 65-69 ετών. Το ποσοστό πριν από 2 εβδομάδες ήταν στο 50% και πλέον φτάνει το 60%. Τους 70-74 το ποσοστό ανέβηκε από το 57% στο 61%. 4 ποσοστιαίες μονάδες έχει αυξηθεί και στην επόμενη ηλικιακή ομάδα. Συγκεκριμένα στους 75-79, το ποσοστό που ήταν ούτως ή άλλως υψηλό, πλέον αγγίζει το 80%. Τα πράγματα πάνε πολύ αργά στους 80 και άνω, όπου φαίνεται πως υπάρχει ακόμα ισχυρή επιφύλαξη και διστακτικότητα. Συγκεκριμένα στην ηλικιακή ομάδα 80-84 ετών, το ποσοστό από 63% πήγε στο 65%, ενώ στους 85 και άνω το ποσοστό ανέβηκε μόλις μία μονάδα. Από το 62% πήγε στο 63%. Η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα θα εντείνει την καμπάνια ώστε τα ποσοστά να αυξηθούν και άλλο. Παράλληλα, όμως, υπάρχουν και σκέψεις για ενίσχυση του εμβολιασμού μέσω άλλων οδών, όπως για παράδειγμα μιας κινητής ομάδας που θα κάνει σε ανθρώπους οι οποίοι είναι κλινήρης.
Γενικά βλέπουμε ότι η επιχείρηση Ελευθερία, όπως έχει ονομαστεί, συνεχίζει πολύ σταθερά και με σίγουρα βήματα τον δρόμο της προκειμένου να εμβολιαστεί το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού. Ανοίγουν νέα εμβολιαστικά κέντρα και προσπαθούν να βρουν τρόπους και για άτομα τα οποία έχουν κινητικά προβλήματα και δεν μπορούν να μεταβούν στα εμβολιαστικά κέντρα, προκειμένου να καταφέρουν να κάνουν τις δόσεις τους. Ας ελπίζουμε ότι μέχρι το τέλος καλοκαιριού θα έχει καταφέρει να εμβολιαστεί το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού της Ελλάδας, έτσι ώστε σιγά σιγά να υπάρχουν όλο και περισσότερες ελευθερίες στην καθημερινότητά μας και να καταφέρουμε σταδιακά να γυρίσουμε στην κανονικότητα. Stop till you surrender. I won't stop until I'm free. The past, it will find you. Unveil your face of shame. Haunting and reminding that the truth remains. Watch it all fall down around you now. Was it ever really worth it? Having your kingdom crumble to Όπως όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε, μπορεί οι θάνατοι από τον COVID-19 να έχουν ξεπεράσει τα 3 εκατομμύρια παγκοσμίως, αλλά και στην Ελλάδα τους 10.000 θανάτους. Ωστόσο, παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη η κατάσταση και στα νοσοκομεία, με πάρα πολλούς ασθενείς, με πάρα πολλούς διασωληνωμένους. Όμως παρατηρείται κάτι ιδιαίτερα παράδοξο, ότι παρόλο που η κατάσταση είναι τόσο ιδιαίτερα κρίσιμη, ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού διστάζει να εμβολιαστεί συγκεκριμένα με το εμβόλιο της AstraZeneca, προτιμώντας να συνεχίζει να εκτίθεται στους κινδύνους του COVID-19. Το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα αυξημένες είναι οι ακυρώσεις για ραντεβού με εμβολιασμό με το AstraZeneca, ενώ το άνοιγμα της πλατφόρμας του ραντεβού για την ηλικιακή ομάδα 55-59 βρείται και τον κόσμο να τρέχει να προλάβει να κατοχυρώσει τα εμβόλια της Pfizer και της Moderna. Αρκετοί, μάλιστα, που δεν τα πρόλαβαν, ανέβαλαν τον εμβολιασμό τους μέχρι να έρθουν νέες παραλαβές από το εμβόλιο το οποίο επιθυμούν. Ωστόσο, ακόμα και εκείνοι που μπόρεσαν να τα βρουν διαθέσιμα, προτίμησαν να εμβολιαστούν πολύ αργότερα από ό,τι θα το έκαναν αν εμβολιάζονταν με AstraZeneca, παίρνοντας αβασάνιστα το ρίσκο αυτής της επιπλέον καθυστέρησης. Όλα αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα να οδηγήσουν την κυβέρνηση να ανακοινώσει πως θα ανοίξει 27 Απριλίου, δηλαδή πολύ νωρίτερα από το προβλεπόμενο, την πλατφόρμα για το ραντεβού των ομάδων 30-39, αποκλειστικά με το εμβόλιο της AstraZeneca. Αντί όμως οι άνθρωποι στις συγκεκριμένες ηλικίες να δεχτούν ευχάριστα αυτήν την απροσδόκητη εξέλιξη, παρατηρείται δυσταρέσκεια ακόμα και στους νέους ανθρώπους και έντονος προβληματισμός από την επιλογή της κυβέρνησης να μην τους δώσει τη δυνατότητα να διαλέξουν το εμβόλιο που επιθυμούν.
Αρκετοί αισθάνονται πως τους δίνεται η επιλογή ενός εμβολίου που δεν το θέλει κανείς να το κάνει. Πως αν δεν το κάνουν ούτε εκείνοι, τότε θα μείνει σε απόθεμα ή θα δανειστεί σε άλλες χώρες, όπως αναμένεται να κάνει η Νορβηγία, που σκοπεύει να δώσει 216.000 δόσεις του εμβολίου της AstraZeneca στη Σουηδία και την Ισλανδία, με τη δυνατότητα να τις πάρει πίσω στο μέλλον, εάν και εφόσον τις ζητήσει. Η άρνηση άλλωστε σημαντικής μερίδας πολιτών να εμβολιαστούν με το AstraZeneca δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Σε χώρες όπως η Λετωνία και η Βουλγαρία, που είχαν επιλέξει να προμηθευτούν κυρίως εμβόλια της AstraZeneca επειδή είναι πιο φθηνά, ο εμβολιασμός προχωρά με πιο αργούς ρυθμούς σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για του λόγου το αληθές, το εμβόλιο της AstraZeneca κοστίζει μόλις 1,78 ευρώ, ενώ της Pfizer ξεκίνησε από 12 ευρώ για να ανέβει στη συνέχεια στα 15. Και σήμερα, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ, κοστίζει 19,50 ευρώ. Οι αμφιβολίες και δισταγμοί που έχουν δημιουργηθεί γύρω από το εμβόλιο της AstraZeneca είναι αφενός δικαιολογημένοι, αφετέρου δεν προέκυψαν μέσα σε μία νύχτα. Οι πολίτες εδώ και καιρό μαρτυρούν και αντιφάσκουν τόσο από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ορισμένων χωρών και ακυρώνουν τελείως τους εμβολιασμούς με AstraZeneca, ενώ άλλες τις αναστέλνουν για συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες. Διαφοροποίηση παρατηρούνται ακόμα και σε αυτό, όσο και από εθνικές επιστημονικές επιτροπές, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Κάποιες χώρες χορηγούν το εμβόλιο αποκλειστικά για άνω των 55 ετών, ενώ άλλες άνω των 60. Ενώ η Βρετανική Ρυθμιστική Αρχή έχει εκδώσει σύσταση να μην χρησιμοποιείται το εμβόλιο από την ηλικιακή ομάδα 18 με 29, οδηγία που υιοθέτησε και η Ελληνική Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Παρόλο που όλοι τους συμφωνούν πως τα ωφέλη του συγκεκριμένου εμβολίου υπερτερούν των κινδύνων και πως τα περιστατικά θρομβώσεων είναι εξαιρετικά σπάνια, η έλλειψη κοινής γραμμής και πιστικών εξηγήσεων διασπείρουν τον φόβο και την αμφιβολία στους πολίτες, κλονίζοντας κατά συνέπεια την εμπιστοσύνη τους. Αν σε όλα αυτά προσθεθεί και η παράμετρος της πολιτικής με τον Brexit και τις τεταμένες σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Βρετανία, καθώς και τα οικονομικά συμφέροντα και ανταγωνισμοί στις εταιρείες, τότε φτιάχνεται ένα εκρηκτικό μείγμα, ικανό όχι μόνο να αποπροσανατολίσει τον κόσμο, αλλά και να αναρκοθετήσει το εμβολιαστικό πρόγραμμα. Προς το παρόν, πάντως, η χώρα μας βρίσκεται ανάμεσα στις τρεις χώρες που έχουν χορηγήσει τα λιγότερα εμβόλια AstraZeneca στον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο. Πρώτη από το τέλος είναι η Ρουμανία, που έχει χορηγήσει 34,1% των διαθέσιμων εμβολίων της, ακολουθούν η Ολλανδία με 42,2% και η Ελλάδα με 46,2%. Εάν αυτό το τρενάκι της εμπιστοσύνης στο εμβόλιο της AstraZeneca χαθεί οριστικά, εάν ένα όπλο βγει οριστικά από τη φαρέτρα μας, τότε δεν σημαίνει πως απέτυχε το εμβόλιο, ούτε πως φταίνει οι πολίτες. Εκείνοι που απέτυχαν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο καπιταλισμός για μία ακόμα φορά. If you'd only let me lose, if you told me what you need. Shine day used to be shine now.
Και κάπου εδώ θα ήθελα να αναφερθούμε κιόλας στο νέο και βελτιωμένο εμβόλιο, στη νέα και βελτιωμένη εκδοχή του εμβολίου της Pfizer, που αναμένεται να βγει στην αγορά εντός των επόμενων μηνών. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι θα κυκλοφορήσει ένα βελτιωμένο που θα είναι ήδη αραιωμένο εμβόλιο και θα μπορεί να φυλαχθεί για μήνες στη θερμοκρασία ενός κλασικού καταψύκτη αντί για τους μείον 70. Έτσι ανέφερε ο CEO της εταιρείας, Albert Bourla. Συγκεκριμένα, ο κύριος Bourla, όταν ερωτήθηκε για τις δυνατότητες του εμβολίου, απάντησε ότι είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος ότι το εμβόλιο θα είναι και ιδιαίτερα αποτελεσματικό απέναντι στην ινδική παραλλαγή του SARS-CoV-2 και υπερασπίστηκε την ημολογιακή πολιτική που ακολουθεί ο Αμερικανικός φαρμακευτικός κολοσσός. Επίσης, όταν ρωτήθηκε αν το εμβόλιο είναι αποτελεσματικό απέναντι στη βραζιλιάνικη και την ινδική παραλλαγή, ο Bourla απάντησε πως υπάρχουν ήδη δεδομένα για τη βρετανική παραλλαγή, η οποία, για παράδειγμα, είναι κυρίαρχη στο Ισραήλ και η αποτελεσματικότητα του εμβολίου φτάνει το 97%. Στη Νότια Αφρική, απέναντι στην τοπική παραλλαγή, είναι αποτελεσματικό 100%. Και τα δεδομένα από τη Βραζιλία δείχνουν ότι την ελέγχει καλά. Για τη νέα παραλλαγή της Ινδίας δεν έχουμε δεδομένα, αλλά αισιοδοξώ για την ικανότητά μας να την ελέγξουμε. Έχουμε αναπτύξει μία διαδικασία που επιτρέπει μόλις μία παραλλαγή καταστεί πηγή ανησυχίας να είμαστε σε θέση να έχουμε ένα αποτελεσματικό εμβόλιο μέσα σε 100 ημέρες και αισθάνομαι ιδιαίτερα άνετα με αυτόν τον απαιτητικό στόχο λόγω της αποτελεσματικότητας της τεχνολογίας του εγκελιοφόρου RNA. Ο Bourla ρωτήθηκε αν η εταιρεία είναι σε θέση να παρασκευάσει στην Ευρώπη ικανό αριθμό εμβολίων για τον υπόλοιπο κόσμο, δεδομένου ότι τα φιαλίδια θα πρέπει να φυλάζονται σε θερμοκρασία μείον 70 βαθμών Κελσίου. Όπως απάντησε, ελπίζει ότι εντός των επόμενων ημερών θα οριστικοποιηθεί ένα νέο συμβόλαιο με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τότε θα είναι σε θέση να παρασκευάσουν όλες τις δόσεις εδώ στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων και των συστατικών. Μάλιστα, πρόσθεσε πως η Pfizer θα μπορεί να παρασκευάσει πολύ περισσότερες δόσεις από όσες θα απαιτηθούν από αυτό το νέο συμβόλαιο. Προς το παρόν, έχουμε σε όλο τον κόσμο τρεις μονάδες παραγωγής: μία στην ΗΠΑ, δύο στην Ευρώπη. Συνολικά θα πρέπει να είμαστε σε θέση να παρασκευάσουμε 2,5 δισεκατομμύρια δόσεις φέτος και να ξεπεράσουμε τα 3 δισεκατομμύρια το επόμενο έτος. Η Ευρώπη με τεχνογνωσία της και το εκολαπτήριο ταλέντο της στις νέες τεχνολογίες είναι το ιδανικό περιβάλλον. Ο Bourla είπε επίσης ότι η εταιρεία του δοκιμάζει μια βελτιωμένη εκδοχή του εμβολίου, η οποία θα μπορεί να διανέμεται ήδη αραιωμένο και έτοιμο προς χρήση. Θα μπορούσε να φυλάσσεται για 2 με 3 μήνες σε ψυγείο, στους 2 με 8 βαθμούς και ακόμα περισσότερο σε έναν κλασικό καταψύκτη, δηλαδή στους μείον 20. Πιστεύουν και ευελπιστούν ότι θα μπορούν μέχρι το καλοκαίρι να έχουν καταφέρει αυτή την ιδιαιτερότητα στο εμβόλιο. Όταν ρωτήθηκε πώς δικαιολογεί το γεγονός ότι το εμβόλιο των Pfizer-BioNTech είναι ένα από τα πιο ακριβά στην Ευρώπη, συγκεκριμένα η αξία του έχει φτάσει σήμερα στα 19,5 ευρώ, και η τιμή του ενδέχεται να αυξηθεί και ακόμα περισσότερο, ο Bourla απάντησε ότι η στρατηγική τους είναι να προτείνουν μια τιμολογιακή πολιτική τέτοια ώστε να παρέχεται ισότιμη πρόσβαση στο εμβόλιο σε όλους. Αυτό δεν σημαίνει την ίδια τιμή για όλους, σημαίνει να δώσουμε περισσότερα σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Παραδέχτηκε ότι η τιμή είναι υψηλότερη στις χώρες με υψηλότερα εισοδήματα, αλλά η ακριβότερη τιμή αντιστοιχεί στο λογαριασμό ενός γεύματος, κάτι που είναι πολύ πολύ λογικό.
Κάπου εδώ να αναφέρουμε ότι και στην Ελλάδα υπήρξε κρούσμα το οποίο έφερε την Ινδική μετάλλαξη και συγκεκριμένα μία γυναίκα 33 ετών που ζει στην Αττική και είχε ταξιδέψει στη χώρα μας από το Ντουμπάι με αρνητικό PCR τεστ. Φέρει το έλεγχος Β1,617, το οποίο αποτελεί στέλεχος στην Ινδία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, ταυτοποιήθηκε στο ΙΒΕΑ θετικό δείγμα για τον ιό SARS-CoV-2 με το στέλεχος Β1,617,1, το οποίο αποτελεί το επικρατές στέλεχος στην Ινδία. Το κρούσμα ανιχνεύτηκε σε μαζική δειγματοληψία των κινητών ομάδων υγείας του ΕΟΔΗ. Πρόκειται για μια γυναίκα 33 ετών, αλλοδαπή που ζει στην Αττική με ιστορικό ταξιδιού από το Ντουμπάι στις 4 Τετάρτου του 2021 και με αρνητικό PCR τεστ από τη χώρα αναχώρησης. Το κρούσμα εμφάνισε συμπτώματα μετά την είσοδό της στη χώρα, χωρίς όμως να απαιτηθεί νοσηλεία σε νοσοκομείο. Τα κλινικά συμπτώματα έχουν αποδράμει πλήρως και έχει ολοκληρωθεί από μόνωσή της και ο ΟΔΗ έχει ήδη ξεκινήσει την ιχνηλάτηση των επαφών του κρούσματος. Το στέλεχος αυτό, Β1,617,1, χαρακτηρίζεται από μια σειρά μεταλλάξεων στο γονίδιο της ακίδας. Είναι το γονίδιο το οποίο, όπως είχαμε αναφέρει και παλιότερα, είναι και όπου δημιουργούνται μεταλλάξεις, αλλά παρόλο που υπάρχει μετάλλαξη, εισέρχεται κανονικά στον οργανισμό, αλλά δεν αντιμετωπίζεται τα ήδη υπάρχουν αντισώματα τα οποία έχουμε για τον κλασικό κορονοϊό. Και χρειάζεται να δημιουργηθούν εκ νέου καινούργια αντισώματα. Το στέλεχος που ανιχνεύτηκε στο κρούσμα φέρει και τις δύο μεταλλάξεις. Τα μέχρι στιγμής δεδομένα από τη φυλογενετική ανάλυση δείχνουν ότι αυτό το στέλεχος απομονώθηκε από το κρούσμα, προέρχεται από την επαρχία Μαχαρασάτρα της Ινδίας, στην περιοχή δηλαδή όπου χαρακτηρίστηκε για πρώτη φορά το μεταλλαγμένο στέλεχος. Στην Ευρώπη, η Ινδική παραλλαγή του κορονοϊού εντοπίστηκε πρώτη φορά την εβδομάδα 18 με 24 Απριλίου του 2021 στο Βέλγιο, σε 20 φοιτητές που είχαν έρθει από την Ινδία στη χώρα και σύμφωνα με τους επιστήμονες, πιθανότητα ήταν θύματα κάποιας υπερμετάδοσης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της με λεωφορείο από το Παρίσι στο Βέλγιο. Ένα κρούσμα της Ινδικής μετάλλαξης έχει εντοπιστεί και στην Ελβετία. Επρόκειτο για έναν άνθρωπο που περνούσε τράνζιτ από ένα αεροδρόμιο της χώρας. I'd rather have you gone. Still get this feeling.
Όπως έχουμε αναφέρει στο παρελθόν και γνωρίζουμε νομίζω πλέον όλοι μας, ένα στα τρία άτομα μπορεί να είναι ουσιαστικά φορέας του ιού, απλά να μην εμφανίζει καθόλου συμπτώματα και να το μεταδίδει κανονικότατα χωρίς να το γνωρίζει. Ουσιαστικά αυτό είναι και ο λόγος που υπήρχε και ουσιαστικά η κυβέρνηση πήρε όλα αυτά τα μέτρα του εγκλεισμού προκειμένου να αποφευχθεί όσο είναι δυνατόν η μετάδοση κυρίως από τους ασυμπτωματικούς. Με σκοπό λοιπόν να περιοριστεί η μετάδοση των ασυμπτωματικών, ξεκίνησαν τακτικοί περιοδικοί έλεγχοι για κορονοϊό με τεστ ταχείας ανίχνευσης. Ξεκίνησε ουσιαστικά από τα σχολεία, μπήκε στον ιδιωτικό τομέα, στα καταστήματα λιανικής και ουσιαστικά τώρα πλέον ξεκίνησε χθες και στο δημόσιο. Συγκεκριμένα υποχρεωτικό έγινε το μέτρο του διαγνωστικού ελέγχου με self-test και για τους δημόσιους φορείς. Κάθε άτομο μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους, εφόσον πιο πριν εντός 24 ώρων έχει τελέσει το διαγνωστικό self-test. Στην υποχρέωση διαγνωστικού ελέγχου εντάσσονται οι κατηγορίες προσωπικού του δημοσίου που απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή με πάγια αντιμίσθια ή με έμεστη εντολή ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα, ιδίως πρακτική άσκηση σε υπηρεσίες φορέων που ανήκουν στο δημόσιο τομέα. Συγκεκριμένα, πάσης φύσεως πολιτικό προσωπικό των δημοσίων υπηρεσιών, των νομικών προσώπων του δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, πάσης φύσεως πολιτικό προσωπικό των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού συμπεριλαμβανομένων και των επαποτευόμενων φορέων τους, στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το ένστολο και το πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς επίσης και το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και οι δικαστικοί υπάλληλοι. Εξαιρούνται πάσης φύσεως απασχολούμενοι για τους οποίους προβλέπονται αντίστοιχες ρυθμίσεις που εκδίδονται κατά εξουσιοδότηση των άρθρων 2 και 46. Μέλη διδακτικού ερευνητικού προσωπικού, καθώς και οποιοδήποτε άλλο διδακτικό ή εκπαιδευτικό προσωπικό των πανεπιστημίων, καθώς και απασχολούμενοι μέσω των ειδικών λογαριασμών κονδυλίων έρευνας και πάσης φύσεως καλλιτεχνικό προσωπικό. Σοκ έχει προκληθεί στο Πανελλήνιο με τη νέα εξέλιξη η οποία προέκυψε σε γυροκομείο σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στα Χανιά. Υπάρχουν δεκάδες ανατριχιαστικές καταγγελίες για τον Νίκο Ευγερία στα Χανιά, όπου μέσα σε ένα χρόνο πέθαναν δεκάδες ηλικιωμένοι, όλοι από ανακοπή καρδιάς.
Πρώην εργαζόμενος στον γυροκομείο έκανε λόγο για άθλιες συνθήκες και κακομεταχείριση των ηλικιωμένων. Τους έδιναν και τους έδιναν χάπια για να τους ναρκώνουν. Ξαφνικά μέσα σε μία εβδομάδα πέθαναν 14 άτομα, είπε χαρακτηριστικά ο εργαζόμενος. Ο πρώην υπάλληλος μεταξύ άλλων υποστήριξε πως η ιδιοκτησία γνώριζε τα πάντα γιατί υπήρχαν κάμερες παντού, ενώ το μόνο μέλημα ήταν να τους πάρουν λεφτά ακόμα και χρυσαφικά. Από την άλλη πλευρά, ο δικηγόρος του οίκου Ευγυρίας, ο κύριος Φακιωτάκης, δήλωσε πως ο συγκεκριμένος υπάλληλος λέει ψέματα επειδή απολύθηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές ερευνούν όχι 68, αλλά 73 συνολικά θανάτους στο γυροκομείο των Χανίων. Πολλοί από τους οποίους καταγράφηκαν στο νοσοκομείο μετά τη μεταφορά των ηλικιωμένων από το γυροκομείο. Σαν σήμερα πέθανε εκεί μέσα. Πέθανε σε ένα θάλαμο 2x1,20 από την πείνα στην ουσία πέθανε. Δεν μας άφηναν ούτε να τους πηγαίνουμε φαγητό. Μας είχαν πετάξει κλωτσιδών έξω. Αυτά αποκάλυψε η συγγενής μιας ηλικιωμένης που ουσιαστικά πέθανε στο γυροκομείο. Σοκάρουν οι μαρτυρίες κι άλλων συγγενών θυμάτων που βγαίνουν στη δημοσιότητα. Η κόρη ενός θύματος δήλωσε: είχε πληγές, τα πόδια της θύμιζαν τους κρατούμενους του Auschwitz, τόσο αποστεωμένα ήταν. Και όταν ήρθε η ώρα της κηδείας, δεν μας την έφεραν στο σπίτι. Θεωρώ ότι το έκανα για να μην φανεί η κατάσταση στην οποία βρισκόταν. Πήγαινα και την έβρισκα και από τα πόδια δεμένη και τα χέρια στο κρεβάτι. Ένας άλλος συγγενής θύματος δήλωσε ότι όλη η περιουσία της ηλικιωμένης μεταβιβάστηκε στην εκκλησία, ενώ οι διαδικασίες για τη μεταβίβαση έγιναν εν μέσω διπλού εγκεφαλικού επεισοδίου. Η νέα μαρτυρία συγγενούς θύματος για τη μητέρα του που πέθανε στο νοσοκομείο. Μιλάει ο γιος και συγκεκριμένα δηλώνει πως την είδε την Τετάρτη το απόγευμα φανερά δυνατισμένη. Καμία σχέση με το πως ήταν όταν πρωτομπήκε στο γυροκομείο. Την Παρασκευή ενημερώθηκε ότι πέθανε. Έχει γίνει ήδη παρέμβαση του Αρείου Πάγου που τρέχει πιο γρήγορα από την υπόθεση και σύμφωνα με πληροφορίες, αν όχι τη Μεγάλη Εβδομάδα, το αργότερο τη βδομάδα μετά το Πάσχα, θα ασκηθούν διώξεις και θα απαγγελθούν κατηγορίες. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, σε άλλη διαβάθμιση μπαίνει πια αυτή η υπόθεση και πολλά είναι τα όσα θα αποκαλυφθούν. Μέχρι στιγμής, 7 πρώην εργαζόμενοι έχουν κληθεί να καταθέσουν. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι θάνατοι ενδέχεται να είναι περισσότεροι από 73, καθώς κάποιοι καταγράφηκαν στο νοσοκομείο. Επίσης, υπάρχει το ζήτημα μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων των ηλικιωμένων. Η διευθύντρια και ο δικηγόρος του γυροκομείου απειλούν με νομικές κινήσεις κατά όσων καταγγέλουν. Επίσης, για το ζήτημα της πώλησης του γυροκομείου, η ιδιοκτήτρια της μονάδας υποστήριξε πως η συγκεκριμένη αγγελία είναι παλιά και πως το γυροκομείο δεν πωλείται.
Όλοι αντιληφθήκαμε το σάλος που δημιουργήθηκε σχετικά με την κίνηση προκειμένου να περάσουν το Πάσχα στο χωριό οι πολίτες. Συγκεκριμένα, αισθητά μειωμένη ήταν η έξοδος των οχημάτων από τα διόδια Ελευσίνας και Αφινδών το τελευταίο 24ωρο. Η έξοδος των οχημάτων από τις εθνικές οδούς Αθηνών Κορίθου και Αθηνών Λαμίας, ειδικότερα από τα διόδια Ελευσίνας και Αφινδών, ήταν ιδιαίτερα μειωμένη το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με στοιχεία της Ελλάς. Μικρή αύξηση παρουσιάζει ο ρυθμός των οχημάτων που εισήλθαν από την Ελευσίνα. Συγκεκριμένα, Κυριακή 25 Απριλίου. Έως την ίδια η ώρα το πρωί εξήλθαν από τα διόδια της Ελευσίνας 7.357 οχήματα, ενώ εισήλθαν 10.031 οχήματα. Το προηγούμενο 24ωρο, δηλαδή από τις 6 το πρωί του Σαββάτου 25 Τετάρτου έως την ίδια ώρα την Κυριακή 26 Τετάρτου, εξήλθαν 11.336 οχήματα, ενώ εισήλθαν 9.710. Παράλληλα, από τα διόδια Αφιδνών το τελευταίο 24ωρο εξήλθαν 8.116 οχήματα, ενώ εισήλθαν 9.762. Τα αντίστοιχα οχήματα το προηγούμενο 24ωρο ήταν 18.201 και 17.896. Οι έλεγχοι θα είναι αυστηροί και εντατικοί σε όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας. Όχι βέβαια μόνο στα διόδια των εθνικών οδών, αλλά και στους παραδρόμους τους, σε κτέλ και λιμάνια, αναφέρουν το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, πηγές του Αρχηγείου της Ελλάς και επισημαίνουν πως καλό θα ήταν να μην επιχειρήσουν πολίτες να προσπαθήσουν να φύγουν για Πάσχα χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα, διότι θα ταλαιπωρηθούν χωρίς λόγο, αφού θα υποχρεωθούν να γυρίσουν πίσω. Υπενθυμίζεται ότι η μετακίνηση για λόγους υγείας επιτρέπεται μόνο προς δημόσια δομή υγείας, η οποία θα πρέπει να πιστοποιεί από έγγραφο της ίδιας της δομής. Επίσης, η μετακίνηση επιτρέπεται μόνο για εφάπαξ μετάβαση στον τόπο μόνιμης κατοικίας, σε κηδεία, διαζευμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση, ενώ σε όλες τις περιπτώσεις φυσικά πρέπει οι πολίτες να επιδεικνύουν τα απαραίτητα έγγραφα. Διευκρινίζεται ακόμα ότι δεν επιτρέπεται συνδυαστική χρήση βεβαίωση μετακίνηση για λόγους εργασίας και ε1 για εφάπαξ μετάβαση σε μόνιμη κατοικία. Επέλεξα η σημερινή εκπομπή να κλείσει με ένα αφιέρωμα στην ημέρα μνήμης της Ουκρανίας. Συγκεκριμένα χθες, 26 Απριλίου, συμπληρώθηκαν 35 χρόνια από το 1986, όπου ουσιαστικά εξεράγει ο αντιδραστήρας αριθμός 4 του πυρηνικού σταθμού του Τσέρνομπιλ, στη διάρκεια ενός τεστ ασφαλείας. Η Ουκρανία, σαν χθες, θυμήθηκε την καταστροφή του Τσέρνομπιλ, 35 χρόνια μετά το χειρότερο πυρηνικό δυστύχημα στην ιστορία, που μόλυνε με ραδιενέργεια μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Αν και ο τόπος της καταστροφής προσελκύει σήμερα τουρίστες και φιλοδοξεί να εγγραφεί στο κατάλογο της UNESCO. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναμένεται εντός της ημέρας στη ζώνη αποκλεισμού που εκτείνεται σε ακτίνα 30 χιλιόμετρων γύρω από το κατεστραμμένο πυρηνικό σταθμό. Στις 26 Απριλίου του 1986, στις 1:23, ο αντιδραστήρας αριθμός 4 του πυρηνικού σταθμού του Τσέρνομπιλ, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 100 χιλιόμετρα από το Κίεβο, εξεράγει στη διάρκεια ενός τεστ ασφαλείας. Επί 10 ημέρες το πυρηνικό καύσιμο θα συνεχίσει να καίει, απελευθερώνοντας στην ατμόσφαιρα ραδιενεργά στοιχεία που θα μολύνουν σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις μέχρι και τα 3 τέταρτα της Ευρώπης, αλλά κυρίως την Ουκρανία, τη Λευκορωσία και τη Ρωσία, που τότε ήταν σοβιετικές δημοκρατίες.
οι σοβιετικές αρχές θα επιχειρήσουν να κρύψουν το δυστύχημα και ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ παρενέβη δημόσια για το θέμα μόνο στις 14 Μαΐου. Συνολικά 116.000 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν το 1986 από τη ζώνη γύρω από τον πυρηνικό σταθμό που παραμένει σχεδόν σήμερα ακατοίκητη. Τα επόμενα χρόνια άλλοι 230.000 θα έχουν την ίδια τύχη. Μέσα σε 4 χρόνια περίπου 600.000 εργάτες εστάλησαν στον τόπο του δυστυχήματος με μικρή, ακόμα και με καθόλου προστασία για να σβήσουν την πυρκαγιά, να κατασκευάσουν ένα περίβλημα από μπετόν και να απομονώσουν το καταστραμμένο αντιδραστήρα και να καθαρίσουν τη γύρω περιοχή. Σήμερα, ο ανθρώπινος απολογισμός της καταστροφής εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις. Η Επιστημονική Επιτροπή του ΟΗΕ δεν αναγνωρίζει επισήμως παρά περίπου 30 νεκρούς μεταξύ των εργαζομένων του σταθμού και τους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους από τη ραδιενέργεια αμέσως μετά την έκρηξη. Η μη κυβερνητική οργάνωση Greenpeace υπολόγισε το 2006 σε 100.000 τον αριθμό των θανάτων που προκλήθηκαν από την καταστροφή. Ο πυρηνικός σταθμός του Τσέρνομπιλ συνέχισε να παράγει ηλεκτρικό μέχρι τον Δεκέμβριο του 2000, όταν υπό την πίεση των Δυτικών σταμάτησε και το τελευταίο λειτουργίας αντιδραστήρας του. Έπειτα από χρόνια συζητήσεων, μια γιγαντιαία αεροστεγή σαψίδα από ατσάλι τοποθετήθηκε στα τέλη του 2016 πάνω από τον κατεστραμμένο αντιδραστήρα και τέθηκε σε λειτουργία το 2019. Με κόστος 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτημένη από τη διεθνή κοινότητα, η δομή αυτή που αναμένεται ότι θα διασφαλίσει την ασφάλεια της εγκατάστασης τα επόμενα 100 χρόνια, κάλυψε την παλιά σαρκοφάγα από μπετόν που είχε πλέον ρογμές και ήταν ασταθής και επέτρεψε να απομονωθεί καλύτερα το πολύ ραδιενεργό μάγμα που αναμένεται μέσα στον αντιδραστήρα. Ακόμη και αν οι αρχές εκτιμούν πως οι άνθρωποι δεν θα μπορέσουν να ζήσουν εκεί με ασφάλεια πριν περάσουν 24.000 χρόνια, η τοποθεσία προσελκύει όλο και περισσότερους τουρίστες και το Κίεβο θέλει να την εντάξει στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO. Η σχεδόν πλήρης απουσία ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στη ζώνη επέτρεψε στη Χλωρίδα και την Πανίδα να ανθίσουν. Στην περιοχή έχουν παρατηρηθεί λίγκες, θαλασσαέτη και μερικές φορές ακόμα και αρκούδες, καθώς και εκατοντάδες άλκες και δεκάδες λύκοι. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα Κυριακή προς Δευτέρα, τα Όσκαρ, για το έτος 2021. Η ταινία Nomadland της Zoe Clow κυριάρχησε στη φετινή απονομή τελετή στον Όσκαρ, φεύγοντας με 3 βραβεία, της καλύτερης ταινίας, της καλύτερης σκηνοθεσίας και του αλφα γυναικείου ρόλου για τη Frances McDormand. Η 39χρονη Κινέζα σκηνοθέτης είναι η δεύτερη μόλις γυναίκα που κερδίζει στην κατηγορία σκηνοθεσίας μετά την Catherine Bigelow και το Hurt Locker και η πρώτη γυναίκα ασιατικής καταγωγής. Η Ζάο, η οποία έχει κερδίσει για το Nomadland χρυσή σφαίρα, ίντις και 55 ακόμα βραβεία σκηνοθεσίας στις Κριτικές Ενώσεις της Αμερικής, δήλωσε όταν παρέλαβε το Όσκαρ καλύτερης ταινίας πως «Εκ μέρους των παραγωγών μου ευχαριστούμε την Ακαδημία και τους συνυποψήφιούς μας και όσους μας βοήθησαν για να γίνει αυτή η ταινία». Τη συγγραφέα του βιβλίου στο οποίο βασιστήκαμε και όλους όσους έπαιξαν, όλους όσους βρήκαμε στον δρόμο μας και μας δίδαξαν τι σημαίνει πραγματική καλοσύνη. Μετά την απονομή του βραβείου σκηνοθεσίας ανέφερε «Σκέφτομαι πολύ τελευταία τι να κάνω όταν τα πράγματα δεν θα είναι πια τόσο καλά. Όταν μεγάλωνα στην Κίνα λέγαμε κάτι ποιηματάκια με τον πατέρα μου. Η πρώτη φράση που θυμάμαι έλεγε «Οι άνθρωποι είναι εκ γενετής καλοί». Αυτό έχει επίδραση σε μένα μέχρι και σήμερα».
Έβρισκα πάντα καλοσύνη στους ανθρώπους που συναντούσα. Αυτό το βραβείο είναι για όποιον έχει την πίστη και το κουράγιο να παραμένουμε καλοί στον εαυτό μας και στους άλλους και το αφιερώνω σε όσους με ενέπνευσαν. Η πρωταγωνίστρια της ταινίας Frances McDormand, η οποία αύξησε σε 3 τα Όσκαρ Α γυναικείου ρόλου που έχει στην κατοχή της, σημείωσε: «Amy Fern, δείτε την ταινία μας στην πιο μεγάλη οθόνη που μπορείτε. Δείτε σε κινηματογραφική αίθουσα. Το ίδιο να κάνετε σε κάθε ταινία που είδατε εδώ». Το Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου κέρδισε ο Άντωνι Χόπκινς για την ερμηνεία του στον πατέρα του Φλόριαν Ζέλερ. Πρόκειται για το δεύτερο βραβείο Όσκαρ που κερδίζει ο 84χρονος ηθοποιός 30 χρόνια μετά τη σιωπή των αμνών. Η ταινία του Φλόριαν Ζέλερ κέρδισε και το βραβείο διασκευασμένου σεναρίου. Ο Ντέιβιντ Καλούγα αναδείχθηκε νικητή στην κατηγορία Β' γυναικείου ρόλου για το Judas and the Black Messiah του Σακά Κίνγκ που κέρδισε το βραβείο τραγουδιού, ενώ 74χρονη Γιούν Γιού Τζούγκ από την Νότια Κορέα έφυγε με το Όσκαρ Β' γυναικείου ρόλου για το Μινάρι του Λι Άιζακ Τσάνγκ. Σε αυτό το σημείο η εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη στις 6 ώρα ακριβώς. Εσείς δεν ξεχνάτε να παρακολουθήσετε την εκπομπή από αύριο που θα ανέβει στο κανάλι του Νέα Σμύρνη TV στο YouTube και μας παρακολουθείτε και live ζωντανά κάθε Τρίτη 6 με 7 μέσα από το nstv.gr / nstv live. Καλό σας απόγευμα!